Μας κάνατε τους μάγκες τότε. Εγώ είπα, εσείς μια χαρά αντέχετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε λίγο στο Survivor 3, παιδιά, γιατί έρχεται Φεβρουάριο, έρχεται το Survivor 3. Και τι θα γίνει εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν αλλαγές, πολλές αλλαγές. Ακριβώς, Κωνσταντίνα, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Δεν θα είναι το ίδιο Survivor όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον, πιστεύω, γιατί είπα, όπως είχαμε πει ξανά σε προηγούμενη εκπομπή, ότι θα αποτελείται από δύο ομάδες και δεν θα είναι διάσημοι και μαχητές. Θα είναι Τούρκοι Έλληνες και η διαφορά ότι οι Έλληνες θα απαρτίζονται, η ομάδα των Ελλήνων θα απαρτίζεται όπως και της Τουρκίας, μόνο από αθλητές. Δεν θα υπάρχουν celebrity. Οι δοκιμασίες έχουν αλλάξει κιόλας. Προηγούμενες χρονιές ήταν απλά ένα τροχάδι και ένα γρήγορο βάδισμα με χρόνο. Φέτος είχε στίβο μάχης που ήταν αρκετά. Μιλάς για τις δοκιμασίες μέχρι να μπουν στο παιχνίδι. Ναι, ακόμα δεν έχουν μπει. Έχουν τελειώσει οι αθλητικές δοκιμασίες. Ακολουθεί το ψυχολογικό τεστ και η συνέντευξη μαζί με τον Αντζούνο που θα γίνει επιλογή για τους παίχτες. Έχω να σας πω ότι στην αθλητική δοκιμασία είχαν πάρει μέρος περίπου 100 άτομα, από τα οποία οι 30 έχουν επιλεγεί. Και αν θυμάστε, σας είχα πει για κάποιον ο οποίος είναι από τη Λεμεσό. Και δεν μας λες. Δεν μπορώ να πω ποιος είναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή πρέπει να μας αποκλείσει. Να μας διαβάσαμε ένα όνομα. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, αλλά ένας. Όχι, δεν ισχύει. Αυτός που λες εσύ έχει περάσει και έχει πάει στην επόμενη φάση. Καταρχάς δεν ξέρουν ακόμα, δεν τους έχουν πάρει για την επόμενη φάση. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν ένας από τους 4 καλύτερους χρόνους. Άρα θα μπει. Απλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Καλύτερους χρόνους από την Κύπρο ή γενική. Γενική. Άρα θα μπει. Αλλά κρίνονται και οι συνέντευξες. Είναι δυνατός αυτός ο παίχτης. Ναι, ήταν και ο μόνος Κύπριος που πέρασε. Δεν θα έχει άλλο Κύπριο. Μόνο αυτός δηλαδή λες. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι όμως. Επειδή μίλησα και με άλλους, μου είχαν πει ότι μπορεί να μην περάσει στην αθλητική δοκιμασία, αλλά να επιλεγεί. Μπορεί να διαλέξουν κάποιους για να πάνε στο ψυχολογικό τεστ. Μπορεί, ας πούμε, να βλέπουν κάτι μέσα τους. Για το τηλεοπτικό show, ας πούμε, ναι. Για το τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Ακριβώς. Οπότε, τίποτα δεν είναι. Όπως, ας πούμε, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που δεν ήταν αθλητρία, αλλά την βάλανε για άλλους λόγους. Ούτε η Λάουρα Λάρκες ήταν αθλητρία. Ούτε η Λάουρα. Προσπάθησαν και φέραν και νίκες στην ομάδα τους. Και φέραν και νίκες και είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον όταν μπήκανε μέσα. Εννοείται κανένα. Γι' αυτό τις έβαλα, για να υπάρχει και το ενδιαφέρον τι κάνουν. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον και το περιμένουμε πολύ ανυπομονησία. Πολύ, πάρα πολύ. Έρχεται Φεβρουάριο, πάρα πολύ κοντά είμαστε. Και όμως τώρα έχουμε, ρε παιδιά, ένα άλλο reality το